Σε μια στιγμή χάθηκαν όλα. Χάθηκαν όλα. Από τη διασκέδαση στο μεγάλο πένθος. Βουβός ο πόνος σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αρχάνες, όπου ξεκίνησε η τελευταία πράξη του δράματος με τη μοναδική αδελφή που έμεινε ζωντανή από ολόκληρη την οικογένεια να αποχαιρετά την 20χρονη Μαριλένα και την 58χρονη μητέρα της Μαρία. Εν ψιά μου θα μείνει μόνη της τώρα και θα βιώνει αυτή τη μεγάλη τραγωδία, παιδιά. Μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Ζούμε ένα δράμα, παιδιά μου, αυτές τις μέρες. Με τον χαμό αυτή τη οικογένεια ολόκληρη, ξέρετε, ξαφνικά να είναι τρία αδέρφια και να χαθούν και ο σύζυγος και τα κοπελιές και να μείνει μια κουπελιά όλοι εδώ πέρα, είναι αντικλέστε, έχει γίνει ράκος. Αδικοχαμένη, παιδί μου, όλοι κλαίμε. Η οικογένεια στις Αρχάνες είχε βυθιστεί πρώτη φορά στο πένθος όταν ο πατέρας πέθανε ξαφνικά ενώ ετοίμαζε το γλέντι της συνταξιοδότησής του. Έτσι και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μέσα σε μια στιγμή η χαρά μετατράπηκε σε ασύλληπτη τραγωδία. Και της ξαδέρφης μου ο άντρας έφυγε πολύ ξαφνικά πάνω σε μια χαρμόσυνο γεγονός που είχε πάρει τη σύνταξή του. Δυστυχώς και αυτός έφυγε. Σε μια τέτοια κάποια στιγμή έφυγε. Πόσα χρόνια? Τέσσερα χρόνια, 4-5 χρόνια που έχει φύγει ο άντρας της. Δυστυχώς δεν το άξιζαν αυτό το τέλος. Νύφη, ναι, νύφη. Το κοριτσάκι ήταν ελεύθερο. Το κοριτσάκι ήταν. Τώρα θα μπορούσε να χαρεί τη ζωή του. Τώρα έβγαινε στη ζωή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Μου έλεγε την άλλη φορά σε ένα κονταφείο, με βάζει με το Χαραλάμπη. Ο Χαραλάμπη ήταν ο άντρας της, ο οποίος είχε αυτό σε ένα βίαιο περιστατικό. Τη βραδιά που πήρε τη σύνταξη, μάζεψε τους φίλους όλους να τους έκανε τραπέζι. Έφτιαξε λοιπόν τα φαγητά αυτά και βγήκε να κόψει από τη λεμονιά απ' έξω δύο λεμόνια. Έπεσε, δεν ήταν από το πέσιμο, αλλά είπα δεν υπάρχει κοκκίπεδο και τον βρήκαν εκεί πεταμένο σε δύο λεπτά μέσα. Μάνα και κόρη συνόδεψαν στην τελευταία τους κατοικία και οι συγγενείς του 29χρονου Κώστα Γιαννακάκη λίγο πριν μεταβούν στον Κρούστα Λασιθίου για το ίστατο χαίρεσε εκείνον και την 30χρονη Ροδούλα Τσαγκαράκη που άφησαν πίσω τους ένα βρέφος 6 μηνών. Ένα παιδάκι άφησε το ζευγάρι, δεν είχε άλλο αδερφό ο αποθανός σύζυγος, μόνο βρήκαν ένα παιδάκι και ευτυχώς ο πατέρας μοναχοπέδι ήταν ο γαμπρός. Και του βήκαν τουλάχιστον το γονάκι να του θυμίζει το γιο του. Ένα κοριτσάκι, ναι. Ναι, ένα κοριτσάκι μοναχά αυτά. Τι να πω, ατυχία να πω. Το καλοκαίρι ετοιμαζότανε να κάνει το γάμο. Να κάνει το γάμο και να βαφτίσουν το παιδί. Την είχα δει πριν δύο μήνες, τρεις. Δυστυχώς δεν προλάβαν να κάνουν τίποτα. Τώρα πάνε να θάψει η κοπελιά τη μάνα και την αδερφή και μετά θα φύγει από εδώ κατευθείαν να πάει στην Κρούστα να θάψει την άλλη αδερφή με τον γαμπρό. Την ίδια ώρα αμήλικτα είναι τα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας που ξεκλήρισε δύο οικογένειες. Αν είχαν ένα φραγμό βάλει σε αυτά τα επικίνδυνα μέρη, ασφαλώς δεν θα περνούσαν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα έπρεπε να έχουν επέμβει οι αρμόδιοι και να τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Δύσκολη η περίπτωση του ποτάμι. Σήμερος ήταν, τι να πω κορίτσι μου, τι να πω. Και αυτός ο δρόμος κατά τη τέτοια τη δική μου πρέπει να κλείσει με μια μπάρα, χειμώνα καιρό να μην περνούν άνθρωποι. Πού να ζητήσεις ευθύνες, οι άνθρωποι έφυγαν, δεν ξαναγυρίζουν, δυστυχώς. Η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε χθες βράδυ την απογοητευτική εικόνα με τις προειδοποιητικές κορδέλες να έχουν κοπεί από διερχόμενα οχήματα στο μοιραίο πέρασμα του Γεροποτάμου και με το δήμαρχο της περιοχής δηλώνοντας συγκλονισμένος να τονίζει ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό φωνικό σημείο. Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα που θρηνούμε τέσσερα θύματα και τον πόνο των συγγενών είναι το θέμα ευθυνών. Θα αποδειχθούν ευθύνες και ποιοι έχουν ευθύνες με βάση τον νόμο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, νομίζω. Το να πω εγώ ότι φταίει η περιφέρεια ή φταίει ο Δήμος ή ξέρω εγώ. Αν θέλετε συνδυσιακά προσωπικά να λαμβάνονται ευθύνη σαν συνδυσιακά και για τα θύματα. Με την 72604 7 Τετάρτου του 2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε το Δήμο Φεστού με το ποσό των 260.000 ευρώ για την κατασκευή κυβωτοειδούς οχετού στον αναδασμό μυρών, προκειμένου να αντικατασταθεί η υφιστάμενη Ιρλανδική γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί κυρίως τα παρακείμενα αγροτεμάχια. Φορέας υλοποίησης του έργου, λόγω αρμοδιότητας, ορίστηκε ο Δήμος Φεστού, προϊστάμενη αρχή
το Δημοτικό Συμβούλιο με διευθύνουσα υπηρεσία την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου. Η Κρήτη και το Ηράκλειο πενθεί τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας, τη μνήμη των οποίων τιμούμε, γι' αυτό και ο χρόνος δεν προσφέρεται για άγονες συζητήσεις για τις αρμοδιότητες. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει τις προσεχείς ημέρες στα θεσμοθετημένα όργανα πρωτίστως, με την παρουσία των μέσων ενημέρωσης όπως γίνεται άλλωστε κάθε φορά. Οι περιφερειακές ενότητες, ως καθολικοί διάδοχοι των ομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, είναι γνωστό ότι έχουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και σήμανσης των επαρχιακών δρόμων και όχι των αγροτικών.